τι μου κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Είπα να τραβήξω άλλο ένα vlog, γιατί σας άρεσε το τελευταίο που είχα κάνει, οπότε μου ζητήσατε και λέω ας γυρίσω άλλο ένα. Μόλις ετοιμάστηκα, είδατε λίγο την πρωινή μας ρουτίνα, ο μπέμπης πίσω στο relax του λίγο κοιμάται, λίγο ξυπνάει. Και έχω ετοιμαστεί να πάω στο γυναικολόγο γιατί πέρασαν 40 μέρες και πρέπει σε 40 μέρες να πας και μετά στο εξάμεινο, από ό,τι μου έχει πει τέλος πάντων ο δικός μου γιατρός. Οπότε, ό,τι κάνω σήμερα θα σας πάρω μαζί μου. Μία βιόλα, δύο βιόλες, τρεις βιόλες. Πάμε όλες μαζί στο γυναικολόγο, πάμε τρεις-τρεις εμείς. Χωράμε τώρα εκεί τρεις. Καλά και αλλού λέει, 14 δηλαδή χωράμε. Στο πρώτο δεν είναι. Ευτυχώς που είναι στο πρώτο, γιατί νιώθω στριμωγμένη. Λοιπόν, έχουμε έρθει να βγάλει η αδερφή μου καβάλα τα καυσαέριον και επειδή εγώ μετά την εγκυμοσύνη με τη σοκολάτα δεν ξέρω τι έχω πάθει, είδα εδώ το μηχάνημα, λοιπόν θα πάρω μία και τρεμπουένα τώρα γιατί δεν αντέχω. Come to mama. Come, come, come. Και θα πάρω και μία Derby 30 day. Έλα και εσύ. Έλα, έλα, έλα. Και μετά από απίστευτη κίνηση και απίστευτο κόλλημα στην Κηφισία, φτάσαμε στο σπίτι επιτέλους. Και επειδή τώρα λίγο ο μπαμπάκος κοιμάται ευτυχώς, πάω να αγοράσω πάνας. Γιατί δεν έχουμε και ήρθε η ώρα να ψωνίσω. Πάμε να σας δείξω από ποιο site εγώ παίρνω πάνες και από και ποιες πάνες παίρνω. Να σας δείξω πού τις βρίσκω εγώ με έκπτωση. Και τις παραγγέλνω, να σας πω την αλήθεια, ηλεκτρονικά. Έχω ξεκινήσει και παραγγέλνω πολλά πράγματα ηλεκτρονικά πλέον. Επειδή με το μωρό δεν μπορώ να βγω εύκολα και όταν είμαι μόνη μου δεν μπορώ να πάρω το μωρό και να πάμε κάπου. Δηλαδή πρέπει να έχω κι άλλο ένα άτομο μαζί μου για μέσα στο αυτοκίνητο. Επειδή είναι μικρούλης ακόμα, δεν θέλω να τον αφήνω πίσω μόνο του. Οπότε τα περισσότερα πράγματα που χρειάζομαι τώρα τα παραγγέλνω και μου έρχονται στο σπίτι. Έτσι και με τις πάνες, αλλά και ένας λόγος παραπάνω είναι ότι τις βρίσκω με έκπτωση και εξοικονομώ χρήματα. Και επειδή νομίζω ότι είναι βοηθητικό και θα βοηθήσω και κάποιες από εσάς, θα σας δείξω από ποιο site αγοράζω εγώ πάνες. Αν ακούτε ένα καρδιοχτύπη, είναι από το relax του μωρού που του έχω βάλει τον λευκό ήχο της καρδιάς για να είναι ήρεμος, γιατί σήμερα είμαστε λίγο ανήσυχοι. Και αυτή εδώ είναι η ιστοσελίδα που εγώ παραγγέλνω τις πάνες και μου έρχονται στο σπίτι ακριβώς την επόμενη ημέρα. Τώρα γράφει εδώ κιόλας ότι γίνεται η αποστολή μέσα σε 24 ώρες. Η ιστοσελίδα είναι αυτή superpanes.gr και οι πάνες που χρησιμοποιώ εγώ στο μωράκι που αρέσουν και σε μένα, γιατί είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη, όπως και στο μωράκι από ό,τι βλέπω, διότι δεν είχαμε κανέναν ερεθισμό όσο διάστημα τις χρησιμοποιούμε, δηλαδή όλες αυτές τις μέρες, γιατί είμαστε 50 κάτι ημερών σήμερα, είναι της Pampers, η σειρά Pure Protection. Είναι αυτές εδώ πέρα οι πάρα πολύ ωραίες χαριτωμένες συσκευασίες λευκές με τα παστέλ σχεδιάκια. Γενικότερα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, διότι το μωρό το πρωί ξυπνάει στεγνό, δηλαδή το βράδυ που θα κοιμηθούμε τις περισσότερες ώρες, γιατί μέσα στο πρωί αλλάζουμε κάθε 2 ώρες με 3 ώρες την μπάνα μας, αλλά το βράδυ που μπορεί να μείνει μέχρι και 5 ώρες και 6 ώρες με την πάνα του. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη γιατί το μωρό δεν βρέχεται, ούτε να κάθομαι να τον ταλαιπωρώ μέσα στο βράδυ, να του αλλάζω ρουχαλάκια, ούτε και αυτός να ξυπνάει από το κλάμα και να αναστατώνεται και μετά να μην μπορεί να κοιμηθεί, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Το μωράκι να είναι ήρεμο το βράδυ για να μπορείς και εσύ να κοιμηθείς, δηλαδή εμείς οι μαμάδες. Και πέρα του ότι κρατάνε το μωρό στεγνό για πάρα πολλές ώρες, έχω ψάξει λίγο με τις πάνες να δω τι γίνεται και είδα ότι οι συγκεκριμένες είναι φτιαγμένες από υλικά που περιέχουν βαβάκι ανώτερης ποιότητας, όπως και μαλακές ίνες φυτικής προέλευσης. Και αφήνουν εννοείται και το δερματάκι του μωρού να αναπνέει. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να σας πω την αλήθεια. Γενικότερα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη και σε αυτό το site πάντα τις βρίσκομαι έκπτωση, δηλαδή από την τιμή του σούπερ μάρκετ εδώ θα τα βρω καλύτερα και επίσης έρχονται και σπίτι.
Δηλαδή, όταν είσαι κουρασμένος ή δεν έχεις χρόνο να βγεις με το μωράκι έξω ή δεν έχεις κάποιος να σου κρατήσει το μωράκι για να μπορείς εσύ να πας να κάνεις τα ψώνια σου, θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή λύση να παραγγέλνεις τις πάνες από το ίντερνετ και την επόμενη μέρα έρχονται. Δηλαδή, δεν είναι ότι θα κάνουν μια εβδομάδα και θα πεις άντε και θα καθυστερήσουν τι γίνεται. Όταν και εγώ βλέπω ότι ξεκινάνε να τελειώνουν οι πανούλες, τις παραγγέλνω και ξέρω ότι την επόμενη μέρα θα έρθουν, οπότε έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Σας ξαναδείχνω το όνομα από την σελίδα, είναι superpanes.gr. Θα σας βάλω και το link κάτω στην περιγραφή για να μην δυσκολευτείτε να το βρείτε. Αυτή εδώ είναι η συσκευασία με τις πάνες που σας έλεγα ότι είναι πάρα πολύ χαριτωμένη και μου αρέσει πολύ. Είμαι ενθουσιασμένη, δηλαδή κάθε φορά που βλέπω τη συσκευασία για κάποιο λόγο ενθουσιάζομαι. Και αυτή εδώ πέρα είναι η πάνα του μωρού και βλέπετε έχει πάνω και με μαντελάκια. Είναι πάρα πολύ χαριτωμένη γενικότερα, έχει εδώ πέρα και την καρδούλα της Pampers. Και αφού παρήγγειλα τις πάνες, ξαφνικά εμφανίζομαι πάλι μέσα στο αυτοκίνητο. Γιατί με πήρανε να πάρω κάτι που χρειάζομαι. Τέλος πάντων, ότι είχα παραγγείλει κάτι και επειδή ήρθε, πρέπει να πάω στο Περιστέρι να το πάρω. Και μετά θέλω να πάω λίγο από τα Τζάμπο. Γιατί χρειάζομαι οπωσδήποτε για το αυτοκίνητο ηλιοπροστασίες για το μωρό βασικά πίσω. Αυτά τα πραγματάκια που βάζουν που είναι με τις βεντουζίτσες που το κολλά στο τζάμι και είναι σαν διχτάκι. Σταμάτησα λίγο στην άκρη να φτιάξω την κάμερα γιατί όταν ξεκίνησα το σπίτι δεν την είχα φτιάξει σωστά. Και με αποτέλεσμα να γίνει αυτό που είδατε πριν λίγο. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι σας έλεγα πριν ότι πήγαινα στα Τζάμπο. Ότι θέλω μετά να πάω στα Τζάμπο, μάλλον για να πάρω κάποιες προστασίες για τον ήλιο για το μωρό. Αν εσείς, επειδή δεν νομίζω πως και αυτά καλύπτουν στο 100% και πάλι θα ενοχλεί το μωράκι ο ήλιος, αν ξέρετε κάτι που να είναι πιο καλό, θέλω να μου το πείτε. Θα το πάρω τώρα αυτό προσωρινά. Γιατί κάθε φορά που βάζω το μωρό μέσα στο αυτοκίνητο και πάμε κάπου, συνέχεια βάζω το χέρι μου μπροστά για να μην τον χτυπάει ο ήλιος. Οπότε, αν γνωρίζετε κάτι καλύτερο, να μου το πείτε. Και έφτασα στο σημείο έξω να έχει βραδιάσει για να γυρίσω στο σπίτι. Καταρχάς είχε πάρα πολύ κίνηση, καθυστέρησα πάρα πολύ να γυρίσω και από το Περιστέρι που είχα κατεβεί για να πάρω αυτό που μου είχε έρθει. Σας έχω σύντομα και κάποιες καινούργιες ηλεκτρικές συσκευές που θα πάρω, εννοώντας κάποια σκούπα και κάτι τέτοιο. Θα τα δοκιμάσω πρώτα, θέλω να είμαι σίγουρη και μετά να σας πω τη γνώμη μου, γιατί νομίζω πως είναι κάτι που θα μου λύσει τα χέρια. Μου το είπε μία φίλη μου η οποία και αυτή έχει δύο παιδάκια και ένα μωράκι λίγο μεγαλύτερο από το μπέμπι μας και το πήρε σπίτι της και την έχει σώσει πάρα πολύ. Δηλαδή μίλησα με τον άντρα της και μου είπε ότι έχουν διαπίστευτη διαφορά και εξοικονόμηση χρόνου. Θα σας μιλήσω όμως στα επόμενα βίντεο γιατί τα περιμένω και εγώ να μου έρθουν αυτά. Δεν ήξερα ότι είναι τόσο δύσκολο να βρω ηλιοπροστασίες για τα μωράκια. Δεν είχα ιδέα ότι είναι τόσο δύσκολο. Πήγα σε 3 καταστήματα που πίστευα ότι θα έχουν, αλλά δεν είχε κανένα. Και τι θα κάνω, θα κάνω αυτό που κάνω και με τις πανούλες που τις παραγγέλνω και μου έρχονται σπίτι και είμαι κυρία. Αυτό θα κάνω, θα ψάξω τώρα στο ίντερνετ να βρω και θα τις παραγγείλω μου έρθουν στο σπίτι. Επίσης θα ψάξω να βρω και καθρέφτες για άμα κάποια μέρα τύχει κάτι και πρέπει να πάρω το μωρό μόνη μου και να φύγω, επειδή δεν θέλω να το έχω στο μπροστινό κάθισμα. Αν και επιτρέπεται, αν έχεις κλείσει τους αερόσακους και έχεις δέσει σωστά το μωρό με τη ζώνη, γιατί ο αυγό υπάρχουν θήκες όπου δένει με τη ζώνη για να μπορείς να το έχεις στο μπροστά κάθισμα, αλλά δεν μου αρέσει σαν ιδέα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν μου αρέσει σαν ιδέα στο μυαλό μου. Καλύτερα προτιμώ πίσω να είναι πιασμένο με το Isofix το μωρό, που θεωρώ ότι εκεί είναι πιο ασφαλής. Οπότε έτσι θα κάνω, αλλά δεν θα τα παραγγείλω τώρα. Θα περιμένω να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας, αν έχετε κάτι για τον ήλιο ή για καθρέφτες. Θα κάνω λίγο υπομονή ακόμα, για να ακούσω και εσάς που είστε περισσότερο καιρό μανούλες από ότι εγώ. Και πάω γιατί έχω δύο πλυντήρια. Ένα με ρούχα του μπέμπι, τα οποία δυστυχώς δεν μπαίνουν στο στεγνοτήριο. Δεν θέλω να τα βάζω στο στεγνοτήριο για να μην μου μπουνε. Και ένα με πιάτα και με πτώμα. Και πρέπει μετά να τέσω το μωρό, να το κάνω και μπανάκι, να το αλλάξω ρουχαλάκια και μετά να κοιμηθούμε. Εκείνος βασικά θα κοιμάται στο λίκνο του εδώ και εγώ δίπλα θα επεξεργάζομαι αυτό το βίντεο για να κερδίσω χρόνο. Μπας και καταφέρω να ανέβει αυτή την Κυριακή που δεν νομίζω. Μάλλον για την επόμενη το βλέπω. Thank you.
ξεβάφτηκα. Είμαι έτοιμη για τη βραδινή ρουτίνα του μπέμπι. Εγώ έχω φάει, έχω πλύνει δόντια, έχω βάλει τις κρέμες μου, τα πάντα. Γιατί πηγαίνω κι εγώ και ξαπλώνω, οπότε όσο νωρίς, δηλαδή τον ταΐζω 8, μέχρι τις 8.30 έχει φάει, 9 η ώρα πηγαίνουμε και ξαπλώνουμε, ξαπλώνω κι εγώ δίπλα και τις περισσότερες φορές κοιμάμαι για να μπορέσω να αναπληρώσω τις ώρες που χάνω το βράδυ. Και ήθελα να σας πω ότι θα κλείσω το vlog εδώ και ήθελα να μου πείτε αν συμφωνείτε ένα από τα επόμενα βίντεο, μπορεί και το επόμενο, να είναι πως καθαρίζω το σπίτι, δηλαδή καθαρίσμα σπιτιού και ποια απορρυπαντικό χρησιμοποιώ τώρα που το μωράκι είναι στο σπίτι. Εάν σας ενδιαφέρει ή πατήστε like για να το καταλάβω ή αφήστε μου από κάτω comment. Θα σας δω πάλι στο επόμενο βιντεάκι, μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα, σας φιλώ γλυκά, γεια σας!